Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Βράδυ Τετάρτης, Κοζάνη Media Live. Σας συνηθίσαμε κάθε μέρα με τις συνεντεύξεις μας στην τελική ευθεία για την εκλογική αναμέτρηση της 8ης Οκτωβρίου, την ερχόμενη Κυριακή, και να καλησπερίσω στο στούντιο του Top Channel την Αντιπεριφερειάρχη Κοζάνης, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, πρέπει να είμαι τυπικός. Καλή φίλη και υποψήφια με την πορεία δημιουργίας φυσικά και τον Γιώργο Σαπίδη, την Κατερίνα Δαδαμόγια. Κατερίνα, στον Ελληνικό. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Παναγιώτη, και καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Πρέπει να λέμε αντιπεριφερειακή Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, μπλα 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 κτλ. Είσαι και το Κοζάνης, το συνήθισε το Κοζάνης. Νομίζω επικράτησε πιο πολύ το Κοζάνης και στα δελτία που βγάζαμε, χάρη συντομίας. Μια δύσκολη μέρα. Για εμάς, δημοσιογράφους περισσότερο, η αλήθεια είναι. Με πλούσιο πολιτικό και προεκλογικό κλίμα. Πριν από λίγο είχαμε την παρουσίαση του Ψωθρωτή Αμανατίδη. Λίγο πιο πριν λαϊκή συσπήρωση, αλλά το πρωί βρεθήκατε όλοι για να αποδεχτείτε τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος είπε ότι στηρίζουμε ανεπιφύλακτα τον Γιώργο Κασαπίδη στη Δυτική Μακεδονία. Στη μια γεμάτη στέγη ποντιακού πολιτισμού, έτσι. Δύο κουβέντες για την πρωινή εκδήλωση, θέλω. Ήταν μια εκδήλωση σε πάρα πολύ καλό κλίμα, σε μια κατάμεστη αίθουσα, όπου περάστηκε ξεκάθαρα το μήνυμα της στήριξης του Πρωθυπουργού στο συνδυασμό του Γιώργου Κασαπίδη, αλλά θα έλεγα κυρίως το πρόσωπο είναι αυτό το οποίο ήρθε να στηρίξει ο Πρωθυπουργός, την υποψηφιότητα του Γιώργου του Κασαπίδη. Και αυτό νομίζω ότι απορρέει πρωτίστως από την πολύ καλή συνεργασία που υπήρξε όλη αυτή τη θητεία, την τετραετία που πέρασε. Όπου ουσιαστικά σχεδιάστηκε από κοινού το πρόγραμμα της μετάβασης και όχι μόνο, σε πολλές άλλες πρωτοβουλίες και δράσεις στηρίχθηκε το έργο της Περιφερειακής Αρχής από την κυβέρνηση. Και πρωτίστως νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός, όπως και ο ίδιος είπε, ήρθε να στηρίξει τον άνθρωπο με τον οποίο είχε μια καλή συνεργασία και θεωρεί ότι μπορεί να συνεχίσει το έργο αυτό το οποίο έχει ξεκινήσει και έχει σχεδιαστεί. Δεν ήταν να έβγαλε selfie με τον Πρωθυπουργό. Οι συνυποψήφιες σου έχουν βγάλει όλοι. Βέντα, με τη selfie συνήθως το αποφεύγω. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Έβλεπα, ξέρεις, είχε γεμίσει το, ειδικά το Instagram, το TikTok. Έχεις TikTok? Έχω TikTok. Τώρα το έκανες ή το είχες πριν? Το είχα, απλώς δεν το είχα ιδιαίτερα ενεργοποιημένο. Απλά τώρα λίγο το... Αλλά και τώρα θα έλεγα ότι δεν είχα το χρόνο. Instagram έχεις, ξέρω. Ναι, ναι. Για το TikTok δεν το ξέρω, αλλά ο Μητσοτάκης που είναι και σήμερα εδώ ήταν, το έκανε σχολείο το TikTok. Έχει TikTok, ναι. Νομίζω έχει χαράξει το δρόμο. Χρησιμοποιείς τα social, αλλά τα χρησιμοποιείς τώρα στην προεκλογική περίοδο, όσο μπορείς βέβαια. Βλέπω Facebook. Ναι, και όχι μόνο, και καθόλου τη διάρκεια της θητείας μου. Κυρίως Facebook πάντως. Ναι. Καθώς το Facebook ίσως είναι πιο έτσι, προσφέρεται πιο πολύ για αναρτήσεις λίγο πιο αναλυτικές. Και φωτογραφίες, αποδράσεις και πρωτοβουλίες. Αποδράσεις, δελτία τύπου τα οποία βγάζουμε από την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Και φωτογραφίες. Χρειαζόταν να έρθει ο Πρωθυπουργός και όλα αυτά τα κλιμάκια της Νέας Δημοκρατίας. Λένε πάρα πολύ ότι, γιατί ρε παιδιά, είμαστε Δυτικομακεδόνες. Πλευρά Μανατίδη λέει για παράδειγμα, εμείς πρώτα βάζουμε τον τόπο μας. Απ' την άλλη βλέπουμε μια πρωτοφανή αλήθεια, είναι στήριξη σε έναν υποψήφιο από ένα κόμμα, τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον, παλαιότερα ήταν άλλες εποχές. Πάρα πολλά στελέχη, πάρα πολλοί προβεβλημένοι και υπουργοί, και ο κ. Βορύδης, πρώην υπουργοί, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, για να στηρίξει τον Γιώργο Κασαπίδη σε μια τώρα, και θέλω να πω αν το δέχεις, σε μια εμφύλια μάχη, ένας εμφύλιος, γαλάζιος εμφύλιος, είναι αυτό, υπάρχει και ζυμπηλιάδου βέβαια, αλλά... Εντάξει, χαρακτηρισμούς ίσως θα μπορούσαν πολύ να υποθούν, δεν θα μείνω στους χαρακτηρισμούς. Ο Πρωθυπουργός δεν ήρθε μόνο βέβαια στην περιφέρειά μας. Πήγε και σε άλλες περιφέρειες και όχι μόνο εκεί που υπήρχε. Και θα πάει και στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα το βράδυ νομίζω είναι στη Θεσσαλονίκη. Ναι, ήταν στη Θεσσαλονίκη. Και θα πάει και στο δεύτερο γύρο, λέγεται. Ακριβώς. Είναι επιλογή του. Ήταν επιλογή του να δώσει χρήσμα σε συγκεκριμένους υποψήφιους περιφερειάρχες και ήταν και επιλογή του να τους στηρίξει με τον τρόπο που αυτός πιστεύει ότι πρέπει να στηριχθούν. Και όπως είπα και πριν, στηρίζει το πρόσωπο του Γιώργου του Κασαπίδη για συγκεκριμένους λόγους, γιατί συνεργάστηκαν μαζί από τα προηγούμενα χρόνια. Θα έλεγα όμως ότι και τα κλιμάκια που ήρθαν δεν είναι άνθρωποι που ήρθαν για πρώτη φορά στην περιοχή μας. Είναι άνθρωποι που τους είχαμε στενούς συνεργάτες καθ' όλη τη διάρκεια της τετραετίας και κυρίως λόγω του προγράμματος της μετάβασης. Ήμασταν δηλαδή μια ιδιαίτερη περιφέρεια. Εντάξει, ο Παπαθανάς προφανώς. Ναι, ο Παπαθανάς, ναι. Και η κυρία Σδούκου ήρθε. Η κυρία Σδούκου. Σε πολλές φορές. Δηλαδή ήρθαν και σε πολύ γνώριμο μέρος και με γνώριμους ανθρώπους. Έχουν αρχίσει πλέον να μαθαίνουν και πολλούς ανθρώπους στην περιοχή. Δεν έχει να κάνει με την υποψηφιότητα Μανατίδη όλη αυτή η ιστορία, η οποία άλλαξε άρδιν το προεκλογικό χάρτη, όπως τον ξέραμε. Τον εκλογικό θα δούμε την Κυριακή. Γιατί ο κύριος Μανατίδης πριν από δύο μήνες, τρεις, ήταν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Και θέλω να σε ρωτήσω και εσένα, όπως το έλεγα και χθες τον κύριο Βαβλιάρα, τον συνάδελφό σου και συνυποψήφιο και αντιπεριφερειάρχη επίσης, αν ο κύριος Αμανατίδης κατά όλη τη διάρκεια της τετραετίας εξέφρασε κάποιες αρνητικές
γνώμες, κριτικές στις σκέψεις που κάνατε χωρίς δημοσιογράφους, χωρίς κόσμο, στις κλειστές σκέψεις που κάνατε. Γιατί αυτό ισχυρίζεται η πλευρά ότι, άμα αναδείτε ότι εμείς λέγαμε ότι δεν πάνε καλά κάποια πράγματα, ειδικά στον τομέα της απορροφητικότητας, των επενδύσεων και όλα αυτά. Τώρα, αλλά το λέγαμε πίσω από τις κλειστές πόρτες, το λέγαμε σε κατευθείαν. Προφανώς εγώ δεν μπορώ να μιλήσω για όλες τις συναντήσεις που έκανα. Όχι, εκεί που ήμουν παρούσα. Προφανώς δεν υπόθηκε κάτι τέτοιο, ότι υπήρχε μια διαφωνία επί της ουσίας. Μια διαφωνία στις βασικές αρχές και στους βασικούς άξονες της πολιτικής που έχουμε χαράξει ως περιφερειακή αρχή. Αλλά νομίζω ότι όταν κάποιος θέλει να κατέβει περιφερειάρχης, ακόμα και αυτό, αν το έκανε, δεν ήταν ο σωστός τρόπος. Δηλαδή, αν έχω μια διαφωνία και το εκφράσω και κλεισμένο των θυρών, γιατί υπάρχει μια διαφωνία και το λέω μόνο στον Περιφερειάρχη, ενώ εγώ στοχεύω στην αντικδικήση ότι η Περιφέρεια δεν πρέπει να ενημερώσω και τους πολίτες ότι κάτι δεν πάει καλά με την παρούσα Περιφερειακή Αρχή. Ρωτήστε ένα ασυνεπής τη στάση του κ. Σαμανατίδης. Έχω πει ότι δεν έχω δει εγώ συνέπεια μεταξύ λόγων και πράξεων, υπό την έννοια ότι ποτέ δεν είχε εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για την περιφέρεια και είχε πει και πώς δεν τον ενδιαφέρει η περιφέρεια. Ήταν κάτι το οποίο προέκυψε μετά την αποτυχία του στην εκλογή βουλευτής. Θεωρείς ότι προέκυψε επειδή δεν πήρε κάποια άλλη θέση? Είναι μια σκέψη που περνάει από το μυαλό όλων μας, αλλά εγώ δεν θα ήθελα να σταθώ στο αν πήρε ή όχι κάποια άλλη θέση και να το διεκδείξει. Είναι η πληροφορία που δεν την έχω εγώ και δεν θα ήθελα να πω κάτι χωρίς να το πω. Πολύ σκληρή κριτική σήμερα δέχθηκε η παράταξή σας και η Νέα Δημοκρατία και από το ΠΑΣΟ και από την παράταξη Ζιμπηλιάδου για το ότι ήρθε ο Πρωθυπουργός πάντως. Και θέλω να σχολιάσουμε και αυτό, γιατί η κυρία Ζιμπηλιάδου έχει χαρακτηρίσει εμέσως πλησαφώς και πιο ευθέως υποψηφίτης ως μεσία τον Κασαπίδη. Που ήρθε το 19 ως μεσίας να μας σώσει, αλλά αποδείχθηκε, αφήνω να ενωθεί και για τον κύριο Κασαπίδη και μεσίτης, αλλά δεν μας έσωσε και τέλος. Εντάξει, δεν μπορώ να σχολιάσω τους χαρακτηριστικούς της κυρίας Ζιμπηλιάδου. Εγώ θα το έχω ξαναπεί για την κυρία Ζιμπηλιάδου ότι είχε μείνει πάρα πολύ στον αντιπολιτευτικό της λόγο, χάνοντας κάποιες φορές την ουσία, την οποία θεωρώ ότι γνωρίζει σε πάρα πολλά θέματα. Αλλά συνέβη και στα περιφερειακά συμβούλια, ας πούμε. Κατά κύριο λόγο, νομίζω ότι όσοι είχαν το κουράγιο να παρακολουθούν online τα περιφερειακά μας συμβούλια, έβλεπαν ότι πάρα πολλές φορές ξέφυγε η κατάσταση σε μια τακτική απλώς να κάνουμε αντιπολίτευση και επαναλαμβάνω για θέματα τα οποία θεωρώ ότι είχε γνώσει σε πολλά θέματα, κυρία Ζιμπηλιάδου. Αν άλλαζε κάτι στο περιφερειακό συμβούλιο, δεν είναι το πρώτο σου, έτσι. Τι θα άλλαζε στη λειτουργία, σε αυτό που έχει περάσει πόσες ώρες τώρα, εργατοώρες λέγονται αυτές και όλα εκεί στο έδρανο, και είσαι από τους συνεπείς, εγώ θα πω. Δεν φεύγεις από εκεί, δηλαδή. Εκεί, ναι, εκεί. Κάθομαι. Τι θα άλλαζε, είτε α πούμε τις τοποθετήσεις σας να είναι λίγο. Ή τις ερωτήσεις ίσως και ο τρόπος που γίνονται. Νομίζω ότι το να τηρείται ο κανονισμός είναι το Α και το Μ στα συλλογικά όργανα. Και θα πρέπει να συμβάλλουμε όλοι στο να τηρείται αυτός ο κανονισμός και όχι μόνο ο εκάστοτε πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβούλου, που έχει το δύσκολο έργο να συντονίσει όλη αυτή την κατάσταση. Και ίσως και αυτό με το χρόνο να ήταν λίγο πιο αυστηρό στο ότι εντάξει, να τοποθετηθούμε, αλλά να τοποθετηθούμε σε ένα άλλο χρονικό διάστημα για να έχει και μια ουσία και τοποθέτηση. Γιατί ξεφέρει, όσο πλατιάζουμε, το χάνουμε το θέμα πάντοτε, κουράζουμε και το υπόλοιπο ακροατήριο και εσάς τους δημοσιογράφους που στηρίξατε, όσοι στηρίξατε το. Δεν τα παρακολουθούν και όλοι. 4-5 τα παρακολουθούμε τα Περιφερειακά Συμβούλια. Η αλήθεια είναι για να είμαστε. Τώρα, ναι, είναι γνωστό, ναι, νομίζω ότι φαίνεται ποιοι ήταν οι παρόντες. Ναι. Θα σε ενδιέφερε, αν εκλεγείς, να αναλάβεις ίσως τη θέση της Προέδρου? Γιατί βλέπουμε ότι ο κ. Κασαπίδης φαίνεται έχει μια προτίμηση. Εφόσον είναι δυο, μετά γίνεται αντιπεριφερειάρχης. Καλή Κυριακή, που δεν θα είναι τώρα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, επέλεξε το Δήμο Άργος Οριστικού. Αν εκλεγείς και αν εκλεγείται και η Περιφερειακή Αρχή, θα σε ενδιέφερε η θέση της Προέδρου, του Προέδρου, ή θεωρείς ότι καλύτερα να είσαι κάπως παραγωγικά, να το πω? Εντάξει, όλες οι θέσεις έχουν νομίζω το ενδιαφέρον τους και από οποιαδήποτε θέση μου ανέθετο περιφερειάρχη θα μπορούσα να προσφέρω. Και σίγουρα οποιαδήποτε θέση θα ήταν μια πρόκληση. Εξάλλου και τη θέση της χωρικού αντιπεριφερειάρχη δεν την είχα σκεφτεί ποτέ ότι θα μπορούσα να την αναλάβω και μάλιστα. Δεν το έχεις σκεφτεί? Σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, γιατί είναι η πρώτη μου θητεία. Πρώτη θητεία. Ναι, ναι. Δεν το έχεις σκεφτεί, δηλαδή, σου πέρασε από το μυαλό? Όχι, δεν ήταν κάτι που το. Ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση μέχρι τώρα στη ζωή σου, την επαγγελματική τουλάχιστον. Ήταν, ναι. Και επαγγελματική με την ευρεία έννοια. Ακριβώς. Ναι, γιατί κλείθηκα να ανταπεξέλθω σε έναν μεγάλο όγκο υποχρεώσεων ξαφνικά. Και μάλιστα δεν είναι μόνο το κομμάτι των έργων που πρέπει να παρακολουθούνται που περνάνε από την περιφέρεια, είναι και το κομμάτι της διοίκησης. Ότι με το που κάθεσαι σε αυτό το γραφείο θα πρέπει να διοικήσεις υπηρεσίες με προσωπικό, με τα προβλήματά τους. Ήταν όπως τα περίμενες? Πιο δύσκολα, στην αρχή, πιο περίπλοκα. Γιατί είδες πώς δουλεύει το κράτος, με την έννοια του κράτους τώρα, έτσι. Οι υπηρεσίες, η γραφειοκρατία,
ήταν χειρότερα από ό,τι το περίμενες. Το σύστημα εννοώ τώρα, έτσι. Το οποίο θα υπάρχει ανεξαρτήτως αν εκλεγεί ο Κασιπίδης, Ζεμπιλιάδου, Μανατίδης. Και υπάρχουν ανυπέρβλητα πόδια τα οποία δεν μπορούν να ξεπεράσει, πιστεύω, κανένας περιφερειάρχης. Κάποια χρειάζονται κεντρικές παρεμβάσεις και στο βαθμό που είναι αυτοεφικτό. Είχα την τύχη να έχω δουλέψει στο δημόσιο, είχα εμπειρία, οπότε ήξερα από διαδικασίες. Και ακόμα και στο πρώτο μισό της θητείας μας, επειδή είχα ασχοληθεί με θέμα τόσο εντεταλμένη σύμβουλος, είχα καταλάβει λίγο πώς λειτουργούν τα πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή είχα πολύ άγχος. Τώρα θυμήθηκα, εγώ θα σου πω μετά, έπληξε με την επτάξη στην αρχή τα πρώτα εκεί, οπότε ακριβώς πράγματα εκεί, βλέχτηκες με... Ακριβώς, ναι, είχα δηλαδή γνώση της Νέβρη. Ναι, έπληξες εκεί με πράγματα, ναι. Στα βαθιά κατευθείαν. Στην αρχή είχα πάρα πολύ έχος και μου είχε φανεί πολύ μεγάλο. Δεν θα πω ότι ήταν χειρότερο από ό,τι το περίμενα. Όχι. Προσπάθησα να το οργανώσω με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να μπορώ να κάνω τη δουλειά. Βέβαια, το βασικό θέμα είναι ότι χρειάζονται πάρα πολύ βοήθεια αυτές οι θέσεις. Όλες οι θέσεις στην περιφέρεια χρειάζονται πολύ βοήθεια από συνεργάτες. Και ίσως είναι κάτι το οποίο πρέπει λίγο να επανεξεταστεί από την νομοθεσία, το ότι δεν μπορούμε να έχουμε πολλούς ανθρώπους να υποστηρίζουν το έργο. Καταρχάς, εγώ πιστεύω και μάλλον θα συμφωνήσω ότι πρέπει να υπάρχει ένα γραφείο τύπου για την κάθε περιφερειακή ενότητα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ο όγκος δηλαδή, τουλάχιστον στην περιφερειακή ενότητα, Κοζάνης και Καστοριάς, να πω εγώ στα γραμμένα λίγο το έχουμε, δεν ξέρω, δεν βλέπω πολλά πράγματα επικοινωνιακά. Αλλά θα μου πεις τι επικοινωνιακά, δεν έχουν έναν άνθρωπο να στείλει. Είναι πολύ βασικό το να υπάρχει ένα γραφείο τύπου για να επικοινωνεί το έργο. Λοιπόν, να βάζει το Facebook, ας πούμε, για να... Ναι, βγαίνουν προφανώς και τα δελτία τύπου που ανεβαίνουν στη σελίδα και εκεί πέρα υποστηρίζουν πολύ καλά το έργο η τεχνική της περιφέρειας. Δεν φτάνει ένας στην περιφέρεια, αλλά προφανώς. Προφανώς χρειάζεται. Και επειδή θεωρώ πως και ένα από τα αδύναμα σημεία που είχαμε ως περιφερειακή αρχή ήταν η προβολή του έργου μας. Ο κ. Κασαπίδης θεωρεί ότι είναι το μοναδικό αδύναμο σημείο. Το τονίζει όμως συνεχώς. Συμφωνείς δηλαδή ότι είναι. Συμφωνώ. Υπάρχει μια αδυναμία σε αυτό. Ότι είναι κάτι που το βλέπω μπροστά μου στην επικοινωνία με τον κόσμο. Το λέει, τι σας λέει δηλαδή. Δηλαδή έργα τα οποία έχουν γίνει σε συγκεκριμένες περιοχές όπου ζουν οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι σε γνώση τους και δεν φταίνουν φυσικά οι ίδιοι. Η προβολή του έργου είναι σημαντική και η επικοινωνία. Εντάξει, λάθη προφανώς και αστοχίες γίνονται. Όταν κάνεις πράγματα και όταν δουλεύεις, προφανώς κάποιες παραλήψεις υπάρχουν. Το θέμα είναι να υπάρχει επαφή με τον κόσμο για να μπορείς λίγο να το διορθώνεις και να μπορείς να επανέρχεσαι δίνοντας λύσεις σε κάποια ζητήματα. Το να υπάρχει ένα γραφείο τύπου είναι σαφέστατα κομβικό. Ποιες θεωρείς τις μεγαλύτερες δράσεις, πρωτοβουλίες που έχεις κάνει στη διετία ως αντιπεριφερειάς, που έχει κάνει η περιφερειακή ενότητα Κοζάνης. Στη δική σου διετία θέλω να επικεντρωθούμε περισσότερο. Προηγήθηκε ο Γρηγορτσιού, μου αρέσει να προφανώ. Ναι, που μπήκανε. Αλλά εντάξει, θέλω να εστιάσουμε. Ναι. Γιατί το ερώτημα είναι προς εσένα τώρα, έτσι. Εσύ ποιες θεωρείς. Πολύ σημαντικό ήταν ό,τι έγινε με την πολιτική προστασία. Το ότι μέσα από το νέο οργανόγραμμα που δημιουργήσαμε, κάναμε τη διεύθυνση πολιτικής προστασίας που έχει αντικείμενο σε όλη την περιφέρεια της Μακεδονίας. Και μέσα από εκεί μπορέσαμε και δημιουργήσαμε μία δομή έτσι ώστε να ανταπεξέλθεται άμεσα σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και είδαμε και τι έγινε τώρα στη Λάρισα τον τελευταίο καιρό και πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει αυτή η ετοιμότητα. Οπότε αυτό θεωρώ μια από τις πολύ σημαντικές δράσεις που κάναμε. Πολύ σημαντικό θεωρώ την δράση που κάναμε και πρόσφατα με τους ροδακινοπαραγωγούς, με τους παραγωγούς του Κρόκου στο Βελβεντό και την. Ανάποδα. Τους παραγωγούς των ροδακίνων στο Βελβεντό τους στηρίξαμε στο πλαίσιο της δικής μου της θητείας, αλλά και αυτό που έγινε στον Κρόκο, που υποστηρίξαμε ουσιαστικά το να συμμορφωθεί το εργαστήριό τους, το τυποποιητήριό τους με τα πρότυπα, τα διεθνή και με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, έτσι ώστε να κλείσουν μια πολύ μεγάλη συμφωνία για να κάνουν εξαγωγή του προϊόντος τους. Ήταν πολύ σημαντικό που έγινε σε συνεργασία με τον συνεταιρισμό τη στιγμή που έπρεπε και μας ζητήθηκε. Έπρεξε Κροκιώτη, οπότε τώρα εδώ αναγκαστικά θα μείνουμε λίγο στο χωριό μου. Δύο θέματα που έχεις ασχοληθεί, τα βρήκες τα θέματα αυτά και δεν είναι δική σου ευθύνη το πώς εξελίχθηκαν. Μουσείο Κρόκου, πού βρισκόμαστε σήμερα? Το Μουσείο Κρόκου. Τα κληρονόμησε. Είναι, θα έλεγα, θέμα που κληρονομήσαμε και ως περιφερειακή αρχή, γιατί η μελέτη, η οποία αρχικά έγινε, δεν έγινε στην δική μας θητεία και υπήρχαν κάποιες βασικές ελλείψεις προκειμένου να προχωρήσει. Αυτές τις ελλείψεις προσπαθούμε να ξεπεράσουμε σε συνεργασία και με το Δήμο Κοζάνης και με τις υπηρεσίες μας, τις τεχνικές υπηρεσίες, έτσι ώστε και με το συνεταιρισμό, έτσι ώστε να μπορέσει να συνεχίσει.
Το έργο του, βέβαια, η μεγαλύτερη ανάγκη τελικά που είχε ο συνεταιρισμός σε αυτή τη φάση ήταν αυτό το οποίο κάναμε τώρα. Ήταν ουσιαστικά να καλύψουμε τις απαιτήσεις για το τυποποιητήριο και το συσκευαστήριο. Και όχι το μουσείο. Οπότε το μουσείο που θα προχωρήσει. Θα προχωρήσει το μουσείο. Θα προχωρήσει. Υπάρχουν κάποια θέματα με την εργολαβία. Είναι κάτι που η πρόθεση είναι να προχωρήσει. Είναι ένα έργο το οποίο ξεκίνησε. Ένα έργο το οποίο έχει σημασία για την περιοχή. Θα προσελκύσει ανθρώπους σίγουρα. Αυτό κόλλησε εκεί τώρα στη μελέτη αντιστήριξη που χρειαζόταν ή και μετά και σε άλλα ζητήματα. Υπήρχαν κάποια θέματα τα οποία δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική μελέτη και εκ των υστέρων αποδείχθηκε πως έπρεπε να είχαν προβλεφθεί. Mm. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, επειδή η εργολαβία έχει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και δεν υλοποιήθηκαν κάποια θέματα τα οποία έπρεπε να υπήρχαν μέσα, υπήρξε θέμα με την εργολαβία και θα πρέπει να γίνει μια νέα. Είναι σε εξέλιξη η λύση του προβλήματος, απλώς θα καθυστερήσει περισσότερο. Αλλά το κληρονομήσαμε όντως. Και το άλλο στο οποίο έχεις σταθεί, δεν είναι όπως το προηγούμενο πράγμα το κληρονόμησε, αλλά το δούλεψες, είναι ανάπλαση του πάρκου της Αγίας Παρασκευής, στο Λάκκο, όπως λέμε. Γιατί αυτό είναι, χρεώνεται, πιστώνεται στα δικά σου τα πράγματα. Αυτό εντάχθηκε, έτσι. Ναι. Αυτό και ήταν και ένα αποτέλεσμα της άψογης συνεργασίας που έχουμε και με την πρόεδρο του ΚΡΟΚ, την κυρία Κατζέτζου. Που δεν κατεβαίνει ξανά, δυστυχώς. Που δεν κατεβαίνει ξανά, ναι. Αν και νομίζω ότι το έργο της ήταν σημαντικό. Λογικός νόμος όμως και αλλαγές. Καταπιάστηκε με θέματα σημαντικά για την περιοχή και ήταν ένα θέμα το οποίο το κάναμε μαζί και βρήκαμε αμέσως το χρηματοδοτικό πρόγραμμα και το εντάξιμο του Αντώνη Τρίτση και τη μελέτη και το έργο. Είναι εξασφαλισμένο. Και σε συνεργασία με το Δήμο Κοζάνης που έχει και την αρμοδιότητα βέβαια να το δημοπρατήσει και όπως έχει ξεκινήσει τη διαδικασία, είναι ένα έργο από τα πιο σημαντικά που γίνονται όχι μόνο φυσικά για τον Κρόκο, για την Κοζάνη, γιατί θα αξιοποιηθεί από πολλούς ανθρώπους τουριστικά. Πού προχωράς, δηλαδή, αυτό θα γίνει. Ναι, ο Δήμος που το υλοποιεί έχει δημοπρατήσει τώρα τη μελέτη. Και όταν ολοκληρωθεί η μελέτη... Μελέτης, δηλαδή, περίπου... Θυμίσαι πόσα κάνει ένα 1,5% το έργο. Το έργο όλο είναι περίπου 1,5 εκατομμύριο. Να κάπου καλά, κάπου εκεί, καλά. Ναι. Πολύ αμφιβάλλω στον Κρόκο για το ότι θα γίνει το έργο. Ναι, εντάξει. Αυτό γιατί είναι χρόνια αυτή είναι, ιστορία, νομίζω, ναι. Ήταν νομίζω η κατάλληλη στιγμή και έγινε το πιο δύσκολο. Δηλαδή εντάχθηκε σε πρόγραμμα χρηματοδότησης και το έργο και η μελέτη νομίζω ότι είναι το πιο βασικό. Σίγουρα άμα δεν το δουν κάποιοι νελοποίητες δεν θα το πιστέψουν, αλλά όσοι γνωρίζουν από διαδικασίες ξέρουν πως έχει δρομολογηθεί και θα γίνει. Άλλες δράσεις που ξεχωρίζεις στη διετία? Να πω για την Οδοποιία. Η Οδοποιία, εντάξει, είναι ένα έργο το οποίο χαρακτηρίζει νομίζω ολόκληρη την περιφερειακή αρχή. Δεν έγινε μόνο στην Πλευσιλόν Κοζάνης, έγινε σε όλη την περιφέρεια. Και ξεκίνησε από την έναρξη της θητείας μας. Ήταν ένα από τα στοιχήματα του Περιφερειάρχη να υποστηρίξει το πρωτογενή τομέα και όχι μόνο, γιατί καλύπτει και άλλου είδους επιχειρήσεις. Ήταν ένα πολύ σημαντικό έργο. Ο καθαρισμός των ρεμάτων που υλοποιήθηκε επί της δικής μου θητείας στο δεύτερο μισό, αν και δεν νομίζω πως έχει νόημα να χωρίζουμε τη θητεία στα αυτό έχει να κάνει, μέση. Αυτό έχει να κάνει και με την πολιτική προστασία. Ακριβώς, δηλαδή... ακριβώς. Και είναι και κάτι το οποίο είναι πρόληψη αντιπλημμυρική προστασία και κάτι που υπόθηκε και το βλέπετε και στο πρόγραμμα του κ. Μαντίδου ότι δεν έχουμε λάβει μέρημνα για αντιπλημμυρική προστασία. Είναι ένα από τα σημαντικότερα έργα. Μιλάμε για ρέματα που έχουν καθαριστούν 20 χρόνια. Και μάλιστα στην Πτολεμαϊδα καθαρίσαμε πέρυσι την περιφερειακή τάφρωση, σημεία κρίσιμα, τα οποία μετά από λίγο έβρεξε και αν δεν είχε γίνει αυτό θα είχε πλημμυρίσει η πόλη. Είχε ήδη κάποιες ζημιές, έχει πολύ μεγαλύτερες ζημιές. Στην Πλατανόρευ με ένα ρεύμα στις Μαχμούτ που πλημμύρισε και μπήκε στον δρόμο τώρα στην τελευταία πλη... Εκεί. Οτιδήποτε γίνεται και είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας αντιμετωπίζεται άμεσα πάντα και είναι συνεργασία με το Δήμο και είναι σε εξέλιξη και η μελέτη για τη δεύτερη φάση του καθαρισμού των ρεμάτων, το master plan όπως λέμε, η δεύτερη φάση, όπου θα μπουν και άλλα ρέματα τα οποία δεν είχαν μπει στην πρώτη. Αυτά είναι πολύ σημαντικά έργα. Είναι έργα τα οποία θα έλεγα δεν είναι αυτά που λέμε έργα βιτρίνας. Δεν φαίνονται. Και δεν τα καταλαβαίνει και ο κόσμος σε μια πόλη, ίσως. Και μου αρέσει και γραφείο τύπου να τα επικοινωνήσει που λέμε, ας πούμε. Και άμα δεν τα. Ναι. Και είναι και κάτι που όταν πιάνει ένα νέο άνθρωπο να του πει πέντε πράγματα για το τι κάνουμε ως περιφερειακή αρχή, είναι κάτι το οποίο μπορεί να μην του δώσει ιδιαίτερη σημασία. Αλλά με το παράδειγμα τώρα το τι έγινε στη διπλανή μας περιφέρεια, νομίζω ότι μπορούμε να καταλάβουμε πόσο σημαντικά είναι αυτά τα έργα. Ή ο φορέας λειτουργίας των φραγμάτων. Ουσιαστικά έχουμε θεσπίσει διαδικασία στην ΠΕ Κοζάνης, όπου βλέπουμε, παρακολουθούμε τα φράγματα, όλα αυτά τα κρίσιμα χαρακτηριστικά για να επιβεβαιώσουμε την ομαλή και την όρθια λειτουργία του. Λειτουργούν ομαλά τα φράγματα. Είναι ελεγχόμενο το φαινόμενο, ναι. Δηλαδή ελέγχονται όλες οι παράμετροι, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι δεν υπάρχουν προβλήματα ή να προλαμβάνουμε οτιδήποτε γίνεται. Πολύ βασικό αυτό.
Ξέρεις που θα σε πάω μετά τα φράγματα. Πού? Στις γέφυρες. Στις γέφυρες. Αύριο η γέφυρα Σερβίων θα κλείσει, να το πούμε και στον κόσμο, έτσι, θα κλείσει από τις 9 μέχρι τις 2 για να γίνουν τελικές εργασίες για να δοθεί κυκλοφορία και για τα οχήματα άνω των 3,5 τόνων. Χειρίστηκες τα περιμετρικά θέματα, να πω, τα περιφερειακά θέματα του κλεισίματος της γέφυρας ως αρμόδια αντιπεριφερειάρχης και λένε πολύ δεν ήταν έτοιμη η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στους δρόμους, δηλαδή στην Χάραξη, στις Πινακίδες, για το Ρήμνιο, για τον δρόμο, για την εναλλακτική διαδρομή τέλος πάντων, έτσι. Εγώ οφείλω να σημειώσω, επειδή γνωρίζω από το ρεπορτάζ πώς άνοιξε, πώς έκλεισε η γέφυρα, ότι παίρναν τηλέφωνο την κυρία Δαμόγια και την Κατερίνα και της έλεγαν τώρα σε μία ώρα θέλω κόνους. Σε μία, πρέπει να το πω αυτό, δεν το έχω ποτέ. Θέλω σε 20 λεπτά, γιατί ήμουν στην περιφέρεια εκείνη τη μέρα. Και ακούγαμε και άλλη σύσκεψη. Λέγαμε, τι γίνεται, ρε παιδιά. Θέλω η περιφερειακή ενότητα Κοζάρης να. Και οι δημοσιογράφοι μπορούσαν και λέγαμε, μα πότε θα τα κάνουν όλα αυτά. Και μάλιστα να συμπληρώσω Παρασκευή μεσημέρι, εσωτερήματα του Αγίου Πνεύματος. Πραγματικά αυτό, επειδή το έζησα, μπορώ να το πω. Θέλω τώρα αυτό, τώρα το θέλω. Παιδιά, εντάξει. Εγώ αντιλαμβάνομαι την αγωνία του κόσμου έτσι ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν όλα αυτά καλά και την αναστάτωση που προκλήθηκε από όλο αυτό το φαινόμενο. Οπότε δεν θεωρώ τίποτα ακραίο και τίποτα υπερβολικό από όλα αυτά που μου ζητήθηκαν εκείνη την περίοδο. Οι υπηρεσίες ανταποκρίθηκαν άμεσα, οι τεχνικές υπηρεσίες της ΠΙΑ Κοζάνης, οι οποίες είχαν την αρμοδιότητα για τους παράπλευρους δρόμους, ενώ η γέφυρα την αρμοδιότητα της έδρας. Ανταποκριθήκαμε άμεσα και στην κόπη των χόρτων και στις διαγραμμίσεις και στις πινακίδες, στο βαθμό που μπορεί να ανταποκριθεί μια υπηρεσία. Χωρίς να κοιτάξουμε ούτε αργίες ούτε Σαββατοκύριακα. Από εκεί και πέρα, προφανώς και δεν ήταν προγραμματισμένο το κλείσιμο της γέφυρας. Αν ήταν προγραμματισμένο, θα είχε ληφθεί και μια διαφορετική ημέρημνα και μια οργάνωση για τους δρόμους. Όπως για παράδειγμα, χρηματοδοτούμε τώρα και θα γίνει την αμέσως επόμενη περίοδο ο δρόμος. Πάλι για τον Κρόκο θα μιλήσω. Άγιο Πνεύμα μέχρι την Εθνική Οδό που λέμε το σημείο του Κατάκη, που είναι ένας δρόμος. Περιφερειακός του Κρόκου το λέμε εμείς τέλος πάντων. Ακριβώς να το πούμε. Ένας δρόμος πολύ σημαντικός και αυτό προκύπτει από την πολύ καλή συνεργασία που έχουμε με την πρόεδρο του Κρόκου, η οποία το πίεσε και το κυνήγησε πάρα πολύ το θέμα. Ο οποίος δρόμος θα εξυπηρετήσει και πάρα πολύ και στο κλείσμα της γέφυρας, όταν χρειαστεί να συντηρηθεί η γέφυρα εκ νέου και ενδεχομένως να κλείσει για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Οπότε η οργάνωση έχει να κάνει με τον προγραμματισμό. Όταν γίνει μελέτη και ολοκληρωθεί, τι ακριβώς χρειάζεται, μπορεί να δούμε τη γέφυρα πάλι να. Μία συντήρηση μεγαλύτερη μακροπρόθεσμα που θα γίνει με πολύ διαφορετική οργάνωση. Αυτό είναι κάτι έκτακτο, στο οποίο θεωρώ ότι οι υπηρεσίες της ΠΙΑ Κοζάνης ανταποκρίθηκαν με ταχύτατα αντανακλαστικά. Αλλά επαναλαμβάνω ότι είναι λογικό και οι πολίτες να έχουν μια ανησυχία. Το χειρίστηκε, ενώ εντόπισε το πρόβλημα η Περιφερειακή Αρχή δική σας, κατά ψέματα, ότι άργησε στο χειρισμό του θέματος, για το καθ' αυτό πρόβλημα λέμε τώρα, έτσι. Ότι άρχισε τις διαδικασίες. Δεν μιλάω τώρα για τους δρόμους, τους περιφερειακούς. Ναι, αντιλαμβάνομαι. Μέχρι το καθ' αυτό πρόβλημα. Ναι. Αν δεις το χρονοδιάγραμμα και τις ενέργειες βήμα προς βήμα πώς έγιναν αυτή την περίοδο από τη στιγμή που το ανέφερε πρώτη φορά ο Περιφερειάρχης, ο Γιώργος Κασταπίδης, στο Περιφερειακό Συμβούλιο μέχρι να γίνουν οι εργασίες, θα δεις ότι υπήρχε μια λογική αλληλουχία γεγονότων που δεν ήταν στη διακριτική ευχέρεια της περιφέρειας. Το να γίνει μια μελέτη. Δεν είναι κάτι που ο Περιφερειάρχης μπορεί να το πιέσει να γίνει πάρα πολύ γρήγορα. Ο Περιφερειάρχης προφανώς ασκεί τις πιέσεις του, αλλά όλα έχουν και ένα χρονικό ορίζοντα που έχει να κάνει με την νομοθεσία και με διαδικασίες. Και να μην ξεχνάμε ότι μεσολάβησε και η περίοδος του κορονοϊού, που πολλοί μου λένε εντάξει, ήταν ίσως η καταλληλότερη περίοδος, μου λένε κάποιοι. Ναι, λένε κάποιοι γιατί δεν να κάνετε τότε, τη γέφυρα. Ναι, να μην ξεχνάμε όμως πως όπως ήμασταν οι πιο πολλοί στο σπίτι μας, ήταν και οι υπηρεσίες της περιφέρειας και δεν μπορούσαν προφανώς να δουλεύουν οι μηχανικοί της περιφέρειας και ο υπόλοιπος κόσμος να κάθεται στο σπίτι. Νομίζω πως είχε μουδιάσει το σύνολο της κοινωνίας μας τότε. Θεωρείς ότι σαν αντιπεριφερειάρχης ΠΙΑ Κοζάνης, να το πω τώρα έτσι, ήσουν το ίδιο θερμή με θέματα και ασχολήθηκες της περιοχής Κοζάνης και της περιοχής Ερδέας για να πας στο Δίπολο και του Βοΐου και των Σερβίων. Δηλαδή αυτή η ενδοπεριφερειακή, θα πω ότι δεν είναι περιφερειακή, εντάξει, εδώ περιφερειακή, ίσως να το πάρουμε περιφερειακή, ενώ τα ισότητα υπήρξε ως προς τις δράσεις, τις πρωτοβουλίες, τα θέματα,
Έχεις καλή συνεργασία και με τους δημάρχους όλους. Ναι, η συνεργασία ήταν άριστη. Με τον κύριο Πλακεντάκη, με τον κύριο Μαλούτα, ας πούμε. Με όλους τους δημάρχους ήταν άριστη και δεν σκέφτηκα ποτέ ούτε σε ποιο χώρο μπορεί να νικεί κάποιος, ούτε οποιαδήποτε άλλη σχέση που μπορεί να υπήρχε προσωπική ή όχι. Γιατί με κάποιους υπήρχαν, με κάποιους απλώς δεν υπήρχαν σχέσεις, δεν είναι ότι υπήρχε κάποιο ζήτημα. Αλλά η σχέση ήταν άριστη και όχι μόνο με τους δημάρχους, και με αντιδημάρχους και με φορείς λοιπούς. Ο κόσμος θα κρίνει τελικά τα έργα που έγιναν, αλλά εγώ οφείλω να πω ότι όχι. Δεν έγινε τυχαία το ότι υπήρχε μια μεταχείριση ισότιμη, ότι το προσπάθησε. Ήταν κάτι που από την αρχή το είχα ως κανόνα, να μοιράζονται τα χρηματοδοτικά εργαλεία που υπήρχαν και οι ευκαιρίες, αντιστοίχως σε κάθε Δήμο, ανάλογα με τις ανάγκες του και φυσικά με τον πληθυσμό του. Και νομίζω ότι δόθηκε βαρύτητα εξίσου σε όλους τους Δήμους και έχουμε αναπαριθμίσουμε έργα σε όλους. Και μάλιστα έργα τα οποία ήταν και σε επαφή με την τοπική κοινωνία, έργα που τα χρειαζόταν, όχι έργα τα οποία τα αποφασίζαμε εμείς. Μόνοι μας. Ας πούμε, ένα που δρομολογείται τώρα το είπε τα στέγαση του Ειρηνοδικείου της Ορδές, είναι κάτι το οποίο το δουλεύαμε πάρα πολύ. Και καιρό. Πραγματικά τώρα πρέπει να γίνει αυτό, γιατί ήμουν προχθές μάλιστα σε μια υπόθεση. Είχα καιρό να πάω. Εντάξει, είναι δεκαετία 80-70 θυμίζει μέσα. Ακριβώς. Δεν το συζητάμε. Έτσι, και ήταν κάτι που το δουλεύαμε πάρα αυτό, πολύ καιρό. Ναι, προχωράει η μελέτη. Γιατί κατηγορηθήκαμε κιόλας να το κάνουμε και προεκλογικά. Όχι, ήταν κάτι που το δουλεύαμε πολύ καιρό και τώρα ήρθε και ήταν έτοιμο ο φάκελος για να ενταχθεί για χρηματοδότηση. Θα ήθελα να συνεχίσεις, αν πάνε όλα καλά για την παράταξη Κασαπίδη, εκλεγείται και εκλεγείς κι εσύ. Να συνεχίσεις την περιφέρεια και να τα κοζάνεις ή να αλλάξεις το αντικείμενο. Ή να κάνεις ένα διάλειμμα, γιατί τώρα 2 χρόνια η αλήθεια είναι. Η θέση αυτή είναι πάρα πολύ απαιτητική όντως. Εντάξει, αυτά είναι αποφάσεις. Για τα ωράρια δεν το συζητάω. Εγώ δεν σαν δημοσιογράφος οφείλω να το πω ότι μιλάμε για ώρες μέχρι και βράδυ. Δεν έχει ωράριο. Νομίζω και έτσι είναι όταν υπηρετείς έτσι τέτοιες θέσεις ευθύνης. Δεν υπάρχει ωράριο ούτε Σαββατοκύριακα ούτε αργίες. Πηγαίνεις και τις εκδηλώσεις εσύ, αυτό είναι και το θέμα. Η Κατερίνα πρέπει να το πω επίσης και αυτό, ότι πηγαίνει όπου μπορεί, έτσι. Προχθές στο Μακεδονικό Αγώνα, για παράδειγμα, για να πας να γυρίσεις στον Μπούρινο, ναι. Και είναι και ένα σημείο, ναι, εκεί που πρέπει... Κάποιοι άλλοι, κάποιες άλλες, πήγαν να βγάλουν 2 φωτογραφίες και φύγανε. Προσπάνω δικό μου το σχολείο αυτό, το προσπερνάμε. Εσύ κάθεσαι εκεί 2 ώρες, πόσο, 3, μέχρι να πας να γυρίσεις, βάλει και το δρόμο. Έχασες από την προεκλογική σου κίνηση. Τόσες ώρες. Είναι όμως έτσι μια εκδήλωση που πρέπει να την τιμούμε και ο δάσκαλος ο Σιαμπανόπουλος, που ήταν ουσιαστικά ο πρωτεργάτης όλων. Τον προλαβαίνεις καθόλου. Ήταν φίλος του παππού μου και τον πρόλαβα. Έχω εικόνες στο σπίτι μου. Και ξέρω πόσο πολύ προσωπικά προσέφερε και για το Μουσείο του Μακεδονικού Αγώνα και για το Λαυγραφικό Μουσείο. Όλη η ζωή του ήταν ουσιαστικά. Ακριβώς. Και νομίζω ότι έχουμε χρέος να διορθώσουμε τις όποιες δυσκολίες υπάρχουν για να τα εντάξουμε σε ένα πρόγραμμα αυτά τα κτίρια και να μπορέσουμε να το. Το Μουσείο, για παράδειγμα, τώρα βοήθησατε 150 χιλιάδες, νομίζω, είναι για τα εκθέματα. Τα εκθέματα άρχισαν να τα χαλάνε. Το λέω απλά, άρχισαν να χαλάνε τα εκθέματα. Το Μουσείο είναι κλειστό κυρίως γιατί δεν έχει προσωπικό. Πλήρη Σαββατοκύριακο, μόνο με ραντεβού πάνω, τώρα δεν ξέρω πώς πάνε. Βγάλατε να εκταμεύσατε ένα ποσό και καλώς και μπράβο, γιατί θα άρχισαν να χαλάνε τα από αυτό. Ακριβώς, δεν είναι, ναι, συντήρησή ναι. Τους. Και κάποιες εργασίες συντήρησης στο κτίριο είναι απαραίτητο για να μπορεί να είναι λίγο πιο ελκυστικό στους επισκέπτες, γιατί κακά τα ψέματα είναι το πιο επισκέψιμο σημείο που έχουμε στην Κοζάνη. Άρα θα ήθελα να συνεχίσεις να ολοκληρώσεις αυτά που έχεις ξεκινήσει, ίσως. Σαφέστατα είναι μια πρόκληση. Έστω μια διετία, ας πούμε. Και έχω ξαναπεί πως. Δυόμιση πρέπει. Η νέα περίοδος θα έχει και πολύ περισσότερες ευκαιρίες και έχουμε δημιουργήσει και προϋποθέσεις για να μπορέσουμε να έχουμε πιο πολλά έργα ανάπτυξης. Οπότε είναι μια ευκαιρία. Αλλά όλες οι θέσεις μπορούν να προσφέρουν πολύ μεγάλο πεδίο για έργο και οι θεματικές αντιπεριφέρειες και όλα είναι πάντοτε αυτό που αποφασίζει ο Περιφερειάρχης και από όποιο πόστο μου ανατεθεί θα προσφέρω στον τόπο μου. Δεν ξέρω τι θα δούμε βέβαια και αν εκλεγεί ο Περιφερειάρχης, αν θα αλλάξει, γιατί μπορεί να αλλάξει και τρόπο διοίκησης. Να αλλάξει έτσι. Νομίζω ότι οι αλλαγές είναι ένα δείγμα του ότι αντιλαμβάνομαι κάποια πράγματα. Το πολιτισμό καταργήθηκε ουσιαστικά και πήρατε και τον πολιτισμό. Το πήρατε κατά τόπους 4. Ουσιαστικά είχε ενσωματωθεί στις δράσεις της χωρικής αντιπεριφέρειας, μια αντιπεριφέρεια πολιτισμού, η οποία μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Μπορεί, να μην αναλωθεί. Έχουμε πεδίο, δηλαδή, οι δράσεις έχουμε. Έχει πεδίο. Όχι απλώς να αναλωθεί σε συνδιοργανώσεις που είναι πολύ χρήσιμες, έτσι, η στήριξη των πολιτιστικών συλλόγων. Θέλω να πω ότι επί τη δική σου θητεία είδαμε ότι είχατε καθοριστική συμβολή σε μια σειρά συναυλίων, εκδηλώσεων, ενεργειών των Δήμων, όλων των Δήμων του. Ακριβώς, ναι. Και των 5 Δήμων. Και όλων, όπου μας ζητήθηκε. Από συναυλίες μέχρι. Στηρίξα. Το πορτοκάλο που θυμάμαι από τη βιβλιοθήκη μέχρι όλα αυτά από το τοπικό πόρο κιόλας.
σε συνεργασία, αυτό που έγιναν τελευταία τέλος πάντων. Ναι, ναι. Κάποια έγιναν από το Ε. Κοζάνης, κάποια ίσως η Δήμη από το δικό τους τον τοπικό τον πόρο. Αλλά ήταν μια ξεκάθαρη στάση που κρατήσαμε το δεύτερο μισό της ετίας μας, να στηρίξουμε τον πολιτισμό σε όποια εκφανσή του, καθώς είχε πληγεί πάρα πολύ από την πανδημία του κορονοϊού. Εδώ βέβαια κολλάει όμως και αυτό που ακούμε χρόνια για όλους τους νομάρχες, περιφερειά συνέχεια. Το κριτήριο όμως ποιο είναι, δηλαδή δίνουμε τα χρήματα σε όποιον σύλλογο έρθει, αθλητικό ή πολιτιστικό. Δηλαδή, θέλω, έρχομαι εγώ, χτυπάω την πόρτα της Κατρίνας Δαδαμόγια. Είμαι από τον Πολιτιστικό Σύλλογο του ΤΑΔΕ χωριού. Θέλω να κάνω μια εκδήλωση, θα τα πάρω τα λεφτά. Υπάρχει ένα κριτήριο και τους βοηθάνε όλους. Ναι, εντάξει. Προφανώς γίνεται μια κουβέντα πάντοτε με το Σύλλογο. Γιατί έχω δει και δεν αφορά τη δική σου αντιπεριφερειακή ενότητα, αφορά άλλη γειτονική. Στους πρώτους μήνες του ή της εκεί αντιπεριφερειάρχη να δίνουμε 700 ευρώ για την ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης της εργατικής πρωτομαγιάς του εργατικού κέντρου. Εντάξει, αυτό, δεν είχαμε μια περιφέρεια να πληρώνει τα ηχεία για το εργατικό κέντρο της Κοζάνης, Καστοριάς, του Γρεβενό, της Φλόρινας για να κάνει μια εκδήλωση για την Πρωτομαγιά. Γνώμη μου, αλλά... Σίγουρα το βασικότερο κριτήριο και το οποίο το τηρήσαμε είναι το πώς αυτό αντανακλά στον κόσμο και πώς οι άνθρωποι συμμετέχουν και με ποιο τρόπο σε αυτή τη δράση. Δράσεις που αφορούν πολύ κόσμο και ενώνουν ανθρώπους και μάλιστα σε μεγάλους πολιτιστικούς λόγους, ήμασταν πολύ θετικοί να τη στηρίξουμε. Και φυσικά υπήρχε κριτήριο το να έχει εμβέλεια τοπική, αν έχει εμβέλεια πανελλαδική. Το ίδιο κάναμε και με τους αγώνες, με τις ομάδες που είχαν τα τουρνουά. Παντού στηρίξαμε, αλλά σίγουρα ανάλογα με το μέγεθος της κάθε διοργάνωσης και πάντοτε με μια κουβέντα με τους συλλόγους, δίνοντάς τους κίνητρα να εξελίξουν αυτό που κάνουν. Για παράδειγμα, πάντοτε με τους πολιτιστικούς συλλόγους, τους λέω, κάποιοι το κάνουν φυσικά γιατί είναι ενήμεροι, να γραφτούν στο Μητρό των Πολιτιστικών Φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού, από όπου μπορούν να αντλήσουν επιπλέον χρήματα. Υπάρχουν αρκετοί που δεν το έχουν κάνει, υποθέτω. Είναι κάποιοι που δεν το έχουν κάνει, αρκετοί, και πάντοτε τους ενημερώναμε και όπου μπορούμε να το υποστηρίζουμε και αυτό. Για να μπορούν έτσι να κάνουν και πιο πολλές δράσεις. Τους ενημερώνουν και το πρόγραμμα το Leader. Στο οποίο είναι πρόεδρος ο εκάστοτε χωρικός αντιπεριφερειάρχης, που και εκείνο μπορεί να δώσει και στη νέα περίοδο που ανοίγει τώρα πολλές ευκαιρίες για πολιτιστικούς συλλόγους. Πλην Κοζάνης και Πτολεμαϊδας, που δεν είναι επιλέξιμες, όλες τις κοινότητες γύρω-γύρω μπορεί να δώσει ευκαιρίες πολλές. Είπες για ομάδες και συλλόγους, σας κατηγόρησαν κάποιοι, μεταξύ των οποίων Ορδαϊκός, ότι ήσασταν υπεύθυνοι για το ότι δεν δόθηκαν οι άδειες διεξαγωγής των πρώτων αγώνων, στην Πτολεμαϊδα για παράδειγμα. Κάποιοι και ο Δήμος εδώ άφησε να εννοηθεί ότι ήταν δική σας ευθύνη που δεν έδωκε για τον αγώνα Κυπέλλου η άδεια ανάμεσα για τον αγώνα Κοζάνης Ηρακλή. Θα ήθελα ένα σχόλιο και γι' αυτό. Θα δούμε πώς λύθηκαν τελικά αυτά τα προβλήματα. Έβγαλαν άδειες τα γήπεδα οι Δήμοι. Άρα ήταν ευθύνη και αρμοδιότητα των Δήμων να βγουν οι άδειες. Έβγαλαν τις άδειες ως όφυλαν με τη διαδικασία που υποδείχθηκε και σε συνεργασία με την περιφέρεια και στη συνέχεια δόθηκαν οι άδειες για τους αγώνες. Είναι ξεκάθαρα αρμοδιότητα των Δήμων. Το αν δεν υπάρχει συμπληρωμένος φάκελος στην περιφέρεια για να βγει η άδεια τέλεσης του αγώνα, δεν ευθύνεται η περιφέρεια. Όμως να πω ότι αντιλαμβάνομαι εγώ ότι το έργο των Δήμων είναι δύσκολο. Ό,τι αφορά τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Είναι πολλές και υπάρχουν απαιτήσεις αυστηρές από την νομοθεσία. Και εκεί στηρίζουμε όπου μας ζητείτε και στο μέτρο που μπορούμε, στηρίζουμε και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις και με δική μας πρωτοβουλία. Όπως είναι η εκπόνηση της μελέτης για τις νέες κερκίδες του ΔΑΚ, που τη χρηματοδοτούμε με ένα ποσό περίπου 300.000 ευρώ, σε συνεργασία με το Δήμο Κοζάνης, και ήταν δική μας πρωτοβουλία να αναλάβουμε να το κάνουμε, γιατί ήταν στάσιμο το συγκεκριμένο έργο. Για να αναβεθμιστεί το ΔΑΚ και να μπορεί να φιλοξενεί αγώνες μεγαλύτερης κατηγορίας. Και όπου μας ζητηθεί, θα υποστηρίξουμε τους Δήμους στο θέμα των αθλητικών υποδομών και σε άλλες περιπτώσεις έχει γίνει. Απλώς να μην μακρηγορώ. Τσικλίνοντας σιγά σιγά, τραγουδάς, το έχεις κόψει. Είναι τώρα ένα θέμα που πονάει πάρα πολύ. Τι σου λέει, είναι ένα θέμα που πονάει πολύ το ότι δεν έχω το χρόνο. Χοροδία Δωματίου Κοζάνης. Μια πολύ πολύ μεγάλη έτσι, ζεστή οικογένεια και παρέα. Και έτσι με την ευκαιρία να πω και όσοι ενδιαφέρονται έτσι, να δουν και το πρόγραμμά μας να μας παρακολουθούν, αλλά και όσοι θέλουν και να συμμετέχουν στη χοροδία, είναι project να περάσουν από Ποντισιόν, όπως και ο Παναγιώτης. Εγώ, αν περάσω από Ποντισιόν, θα φύγει πολύ η χοροδία. Οπότε νομίζω ότι κάνει. Ας παραμείνουμε εδώ. Όλες οι φωνές έχουν την αξία τους σε μια χοροδία. Μια πολύ μεγάλη έτσι, παρέα και ομάδα. Ίσως ήταν αυτό που έτσι, με πονούσε πιο πολύ σε όλη τη διάρκεια της θητείας μου, που δεν είχα τον χρόνο που θα ήθελα να αφιερώνω και για τις πρόβες αλλά και για τις συναυλίες που κάναμε. Ναι. Δεν πήγες στην Άνδρο, παράδειγμα. Δεν πήγα στην Άνδρο. Σε χάσα τώρα. Ναι. Κατά να σε ρωτήσω κάτι έτσι, που ήθελα εδώ και καιρό αυτή την ερώτηση.
Οι γυναίκες και πολιτικοί στην Ελλάδα ακόμη είναι μεγάλο κεφάλαιο. Έτσι. Είδαμε ότι η ποσόστοση δεν βοήθησε. Mm-hmm. Το 98-2000 που θεσπίστηκε και του Βάσου Παπανδρέου, φτάσαμε στο 23 και το έζησε καλά στους Δήμους, ειδικά αυτό το πράγμα. Εξευτελιστικό θα πω για τις γυναίκες. Ψάχνουμε λίγο, λέει άλλος, ψάχνουμε τρεις γυναίκες. Ψάχνουμε, λες, και είναι αντικείμενα για να κλείσουν τα ψηφοδέλτια. Γιατί αυτό, γιατί στην ελληνική περιφέρεια και μπορεί να σκεφτεί κανείς ότι αν ήσουν, ας πούμε, άντρας, θα είχες και μια διαφορετική αντιμετώπιση στην αρχή τους πρώτους μήνες της θητείας σου. Είναι λίγο σεξιστικός ο χώρος της πολιτικής σε βάρος των γυναικών στην Ελλάδα και στην ελληνική περιφέρεια, το τονίζω, σε σχέση ίσως με τη Δυτική Ευρώπη ακόμα και σήμερα, το 2023. Είδες και η Αχτσόγλου, ας πούμε, για παράδειγμα, ναι, έχει και σεξιστικές επιθέσεις. Ναι, και είναι λυπηρό αυτό που βλέπω. Οπουδήποτε και αν ανήκει κάποιο σε οποιοδήποτε χώρο, είναι λυπηρό να βλέπουμε σεξιστικές επιθέσεις και τις καταδικάζουμε απερίφραστα και προσωπικά. Και θεωρώ πως ο καλύτερος τρόπος είναι άμεσα να τις απαντάς πλέον και να μην το αφήνεις αυτό όλο να μεγαλώνει. Σαφέστατα θα είχα άλλη αντιμετώπιση. Να πω έτσι ένα παράδειγμα και λίγο χαρτολογώντας με το που ανέλαβα τη θέση της χωρικότητα περιφερειάρχη. Ήταν ένας κύριος, ο οποίος εκπροσωπούσε μια κοινότητα, ο οποίος επίμονα έπαιρνε τηλέφωνο στο γραφείο και μετά ήρθε βέβαια και γνωριστήκαμε και γίναμε και καλοί φίλοι και ρωτούσε. Η κοπελιά που ανέλαβε άσφαλτο ρίχνει. Η κοπελιά που ανέλαβε άσφαλτο ρίχνει. Ναι, ξέρει. 8 με 3 ρίχνω με τα χέρια μου. Πώς τη θέλει, την πίσα κιόλα, την ισιώνω. Ανεβαίνω και στο μηχάνημα και στον τζίσιμο. Έτσι ακριβώς. Είναι το δύσκολο ότι έπρεπε κάποια πράγματα να τα αποδείξω ότι μπορώ να τα κάνω και μετά να κερδίσω την εμπιστοσύνη κάποιων ανθρώπων. Αλλά ευτυχώς δεν είναι η πλειοψηφία. Έτσι, η πλειοψηφία των ανδρών. Θα κερδίσετε τις εκλογές. Θα κερδίσουμε τις εκλογές. Θα κερδίσουμε γιατί ο κόσμος έχει αντιληφθεί τον τρόπο που λειτουργήσαμε ως Περιφερειακή Αρχή με ένα πολύ οργανωμένο πρόγραμμα, με ένα σχέδιο. Δεν μείναμε ούτε σε υποσχέσεις και ούτε αναλωθήκαμε μονομερώς με θέματα για να εξυπηρετήσουμε καταστάσεις και ανθρώπους. Έγιναν όλα βάσει ενός σχεδίου για να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο υποδομών ανάπτυξης. Είναι μια συνέπεια λόγων και πράξεων που χαρακτήρισε τον Γιώργο τον Κασαπίδη. Αν ανατρέξουμε στο προεκλογικό μας πρόγραμμα το 19, που δεν είχε μέσα και τη μεταλλιγνητική τόσο έντονα με τα χρονοδιαγράμματα που έπεσαν μετά από λίγο, θα δούμε ότι ήμασταν συνεπείς και ότι δημιουργήσαμε και πολλά παραπάνω ως προσδοκίες για το μέλλον. Και θεωρώ πως αυτή η συνέπεια του Γιώργου Κασαπίδη θα εκτιμηθεί από τους πολίτες. Κοντός ψαρμός, αλληλούια. Για ποιο λόγο να βάλουμε έναν από τους 4 σταυρούς, λοιπόν, στην Κατερίνα Δαδαμό για την Κυριακή. Σε 4 μέρες, Καμιλό. Σε 4 μέρες, ναι. Δοκιμάστηκα να κριθώ από τους πολίτες για το έργο μου. Αφιέρωσα όλο μου το χρόνο στο έργο που είχα. Θεωρώ, κάνοντας την πολύ μικρή αυτοκριτική μου, που δεν μου αρέσει να μιλάω για τον εαυτό μου, θεωρώ ότι χειρίστηκα με επιτυχία πολλά θέματα. Προφανώς όλα δεν τα κατάφερα. Προφανώς ούτε ο χρόνος υπήρχε για όλα και ούτε όλα γινότανε. Αλλά θεωρώ ότι ήμουν συνεπής απέναντι σε αυτά που είπα στους πολίτες, χωρίς να δημιουργήσω έτσι προσδοκίες που δεν μπορούσαν να υλοποιηθούν. Και με βάση όλα αυτά που έχουμε θέσει ως προϋποθέσεις, ανυπομονώ για το επόμενο της θητείας. Καλή επιτυχία, καλό κουράγιο. Κλείνω, σου αφήνω στα χέρια τη Ρίτα Σκιούρα στο δελτίο ειδήσεων του Top Channel. Θα πει μετά ποιο ήταν πιο σκληρό. Καλή συνέχεια, καλό αγώνα, καλό κουράγιο. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Εμείς επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.